Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν το πρωί του Σαββάτου μπροστά από το Δημαρχείο των Σερών οι δημόσιοι υπάλληλοι της Περιφερειακής Ενότητας, οι οποίοι αντιδρούν στην ενδεχόμενη κατάργηση του επιδόματος παραμεθωρίου. Παρόμοιες εκδηλώσεις διαμαρτυρίας έλαβαν χώρα και στη Δράμα, το Κιλκής και Τυπέλα. Σήμερα μαζευτήκαμε εδώ εργαζόμενοι στην Περιφερειακή Ενότητα των Σερών δημόσιοι υπάλληλοι για να διαμαρτυρηθούμε για την πρωτοφανή καθυστέρηση της απόφασης που θα καθορίζει τις περιοχές του παραμεθωρίου επιδόματος και να ξανασυνεχίζει να χαρακτηρίζει τον νομό Σερών ως παραμεθώρια και απομακρυσμένη περιοχή. Η δράση είναι κοινή και για τους 4 νομούς που είχαν το προηγούμενο Δεκέμβριο με τον νόμο και τελευταία στιγμή αποτράπηκε, είχε αποχαρακτηριστεί η νομή Πέλλας, Δράμας, Κιλκής και Σερών. Σήμερα θα πάμε στους κυβερνητικούς βουλευτές, την κυρία Σταυλή και την κυρία Κόλλια. Αντίστοιχα, οι δράσεις θα κάνουν και οι άλλοι νομοί την ίδια ώρα στους άλλους νομούς. Αυτή η κυβέρνηση, η οποία εκλέχθηκε για να σταματήσει το κατήφορο των μνημονίων, της διαρκούς λιτότητας και των περικοπών, κάνει τα ίδια και χειρότερα με τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Κόβει και το τελευταίο επίδομα που υπάρχει για τους υπαλλήλους των ακριτικών περιοχών. Ένα επίδομα 100 ευρώ το μήνα. Και τα 100 ευρώ πλέον για κάθε οικογένεια, για κάθε άτομο είναι πολύ σημαντικά. Η κυβέρνηση αυτή, η κυβέρνηση των περικοπών, των μισθών, των συντάξεων, η κυβέρνηση της συνεχούς υπερφορολόγησης, έβαλε στόχο τώρα και μετά από 2 παρατάσεις 10 μηνών περίπου, το επίδομα αυτό παραμεθωρίου περιοχής, στοχοποιώντας την ουσία τους ακρίτες εργαζόμενους αυτών των 4 νομών. Όσον αφορά το κόστος του επιδόματος, αυτό υπολογίζεται για τον νομό Σερών στα 7 εκατομμύρια ευρώ περίπου. Αυτό το ποσό θα αφαιρεθεί αυτούσιο και εξ ολοκλήρου από την αγορά και τις επιχειρήσεις των νομού Σερών, πράγμα που θα σημάνει μείωση στο ΑΕΠ του νομού 21 περίπου εκατομμύρια ευρώ. Γιατί με ένα συντελεστή 3, με ένα πολλαπλασιαστή 3, μας δίνει 21 εκατομμύρια ευρώ. Οθώντας παραπέρα τον νομό Σερών στην ύφεση. Αυτό είναι ένα σημαντικό πρόβλημα που θα δημιουργήσει περαιτέρω πάρα πολλά προβλήματα. Αμέσως μετά επισκέφθηκαν τα γραφεία των κυβερνητικών βουλευτών και συγκεκριμένα της Υφυπουργού Μακεδονίας Τράκης Μαρίας Κόλλια Τσαρουχά και της βουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ Αφροδίτης Σταμπουλή, προκειμένου να επιδώσουν υπόμνημα με καθολικό αίτημα την παραμονή του νομού Σερών στο καθεστώς των παραμεθώριων περιοχών. Ζητάμε τη συνδρομή τη δικιά σας αλλά και την κατηγορηματική σας. Σήμερα, παράδειγμα, δέσμευση ότι ο νομός Σερών θα παραμείνει, θα χαρακτηριστεί ως παραμεθώριος και το επίδομα των 100 ευρώ, το οποίο για πολλούς υπαλλήλους είναι το 8 ως το 20% των αποδοχών τους, θα παραμείνει σε αυτό. Ξέρετε πολύ καλά και την τελευταία φορά που το κρατήσαμε, πάλι προσπάθησε και παρενέβη στον αρμόδιο υπουργό. Το γεγονός της παράτασης είναι όντως ένα θέμα που σας κρατάει έτσι σε αγωνία και με το δίκιο σας. Γνωρίζω όλες τις συνθήκες τις οποίες αναφέρετε, είτε και τις βλέπουμε καθημερινά. Αυτό που εγώ θα κάνω και δεσμεύομαι είναι να το μεταφέρω στον κύριο Υπουργό, ο οποίος είναι αρμόδιος, παράλληλα με το Υπουργείο Οικονομικό, γιατί εδώ δεν είναι ένα απλό θέμα. Έτσι, είναι και, επειδή είναι και οικονομικό, είναι θέμα γενικότερης προσέγγισης και από άλλα αρμόδια υπουργεία και δι' το οικονομικό. Θα το μεταφέρω λοιπόν. Και με την πίεση ότι αυτός ο νομός των Σερών, από τους τελευταίους νομούς τους δείκτες, τους οικονομικούς και μεγάλη ανεργία, θα έχει αυτό το πρόβλημα. Όπως και οι άλλοι νομοί, για τους οποίους έχω ευθύνη ως Υπουργός Μακεδονίας Τράκης. Δεν μπορώ να σας πω κάτι άλλο, το οποίο να δεσμεύει ότι θα τα κρατήσετε, ότι ήδη θα τα πάρετε. Μπορούμε μαζί να πάμε και θα κλείσω ραντεβού με τον κύριο Βερναρδάκη, σε κάποια επόμενη ημέρα αφού συνοηθώ μαζί του και μαζί σου Στέφανε και πολύ ευχαρίστως να ορίσετε κι εσείς κάποιους εκπροσώπους και να πάμε να τα δούμε από κοντά. Λοιπόν, όπως είπαμε και στην προηγούμενη συζήτησή μας, δεν έχει αλλάξει τίποτα από την προηγούμενη φορά. Η πρόθεση της κυβέρνησης είναι να διατηρήσει το επίδομα. Τώρα, τη διαδικασία αφήστε να την κρίνει το Υπουργείο για λόγους που εκείνο ξέρει, αν θα το κάνει με οικία ή αν θα το κάνει με άλλο τρόπο. Πάντως, η πρόθεση είναι το επίδομα να παραμείνει και φυσικά εγώ αυτό το υποστηρίζω. Είναι να διατηρηθεί.
τις διαδικασίες αφήστε να τις κανονίσουν αυτοί που έχουν κάποια κριτήρια για το πώς κανονίζουν τις διαδικασίες. Δεν αλλάζουν τα χρήματα που παίρνετε ανάλογα με το αν είναι με υπουργική απόφαση ή με νόμο, τα ίδια χρήματα παίρνετε. Λοιπόν, αφήστε τη διαδικασία να την κανονίσει το Υπουργείο όπως νομίζει. Αν δεν βγει απόφαση 31 Οκτωβρίου, θα συνεχίσει το επίγραμμα να δίνετε. Γιατί να μην βγει απόφαση 31 Οκτωβρίου. Αν δεν βγει απόφαση 31 Οκτωβρίου, ελάτε 1 Νοεμβρίου να συζητήσουμε. Τώρα θα συζητάμε ότι δεν θα βγει απόφαση εκ των προτέρων. Οι δημόσιοι υπάλληλοι των παραπάνω περιφερειακών ενωτήτων ζητούν εντός του πρώτου 15ημέρου του Οκτωβρίου κοινή συνάντηση στην Αθήνα με όλους τους εμπλεκόμενους υπουργούς, δηλαδή τον Υπουργό Οικονομικών και Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, παρουσία βεβαίως και των βουλευτών Σερών, Δράμας, Κιλκής και Πέλλας. Συναντήσαμε την κυρία Σταμπούλη και την κυρία Κόλια ως κυβερνητικοί βουλευτές. Ζητήσαμε τη στήριξή τους και τη δέσμευσή τους για τη διατήρηση. Δεν λάβαμε δέσμευση ότι όντως θα διατηρηθεί αυτό το επίδομα. Το ξεκαθαρίζουμε αυτό. Αυτό που μας είπαν είναι ότι θα διαβιβάσουν στον Υπουργό το αίτημά μας. Εμείς ζητήσαμε όχι απλά διαβίβαση του εγγράφου, αλλά παρουσία τους στους αρμόδιους υπουργούς και φυσικά άμεση συνάντηση με τους αρμόδιους υπουργούς των νομαρχιακών τμήματων του Νομαρχιακού Τμήματος της ΑΔΔΗΣ ΕΡΟΝ. Είναι ένα μεγάλο όφελος για το νοσοκομείο μας να συνεχιστεί να υπάρχει το παραμεθόριο, όχι μόνο από οικονομικής πλευράς. Από ό,τι γνωρίζετε, αυτή τη στιγμή όλοι οι εργαζόμενοι, όλοι οι συνταξιούχοι και οι άνεργοι πλήττουμε αυτή τη στιγμή με τις διάφορες περικοπές. Είναι ένα επίδομα το οποίο βασιζόμασταν πάνω σε αυτό. Διεκδικούμε την παραμονή πια του επιδόματος του παραμεθωρίου, που ως επιτοπλίστων έχει ένα βοήθημα το οποίο βοηθά τους εργαζόμενους σε αυτές τις δύσκολες περιοχές στις οποίες κατοικούν. Και όχι μόνο αυτό, αν σκεφτείτε ότι στην κατάργηση θα καταργηθούν και οι μεμοροδιώτησεις στο ΑΣΕΠ, το οποίο περιλαμβάνει διάφορες μετακινήσεις, μεταθέσεις και μετατάξεις αποσπασμένων ή μετατιθεμένων συναδέλφων από άλλες πόλεις Ελλάδος.